Έντονος είναι ο προβληματισμός των ανθρώπων του τουρισμού στη Ζάκυνθο από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας. Οι επιπτώσεις ήδη φαίνονται τουριστικά για το νησί, με τους πράκτορες και τους ξενοδόχους να περιμένουν πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Ήταν προγραμματισμένη μια πτήση από Κίεβο κατευθείαν για Ζάκυνθο. Φυσικά μέχρι εδώ και τρεις μέρες οι κρατήσεις πηγαίνανε κανονικά, δεν είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα. Οι συνεργάτες μου είχαν διαβεβαιώσει ότι, παρόλο ότι είχε ακυρωθεί το πρόγραμμα και πέρσι και πρόπερσι λόγω κορονοϊού, ότι φέτος σίγουρα θα πετάγανε. Βέβαια τώρα με την όλη κατάσταση και όντας τα γραφεία της εταιρείας μέσα στο Κίεβο, σίγουρα εννοείται ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Οι αφήξεις μάλλον που έχουμε από τις γειτονικές χώρες με την Ουκρανία, όπως για παράδειγμα η Πολωνία, είναι μια σημαντική αγορά για τη Ζάκυνθο και εκεί νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο. Ειδικά οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση από το ενεργειακό κόστος. Πλήγμα και στην αγορά της Ρωσίας περιμένουν οι παράγοντες του τουρισμού της Ζάκυνθου, καθώς θεωρούν ότι θα επηρεαστεί μετά και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο πρόβλημα είναι και η ρώσικη αγορά, γιατί περιμέναμε μια ανάκαμψη από τη Ρωσία, την οποία βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τι απαγορεύσεις θα υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι κάποιες ευρωπαϊκές, μάλλον η Αγγλία σε πρώτη φάση τουλάχιστον, έχει απαγορεύσει τις πτήσεις από την Ρωσία. Τη σύντομη λήξη του πολέμου περιμένουν όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, καθώς θεωρούν ότι όσο περισσότερο κρατήσει, οι επιπτώσεις οικονομικά θα είναι βαρύτατες εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν. Αυτό θα μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε ίσως σε μία εβδομάδα, να δούμε κατά πόσο αλλάζει το σκεπτικό των ανθρώπων και θα έχουμε ακυρώσεις ή θα έχουμε συνέχιση των κρατήσεων, γιατί διαφαίνονταν μια καλή χρονιά, αλλά τελικά δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, μία με κορονοϊό, μία με τον πόλεμο. Ένας παράγοντας ο οποίος είναι καθοριστικός είναι η διάρκεια που θα έχει η εισβολή ή ο πόλεμος γενικότερα, πόσο θα διαρκέσει στην Ουκρανία. Αν θα σταματήσουν σύντομα οι εχθροπραξίες ή αν θα συνεχιστούν για μεγάλο διάστημα. Θα είναι καταστροφικό αν συνεχιστούν για πολύ μεγάλο διάστημα. Η τουριστική σεζόν στη Ζάκυνθο φαίνεται πως θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος και οι εμπλεκόμενοι στο νησί ελπίζουν να μην επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην Ουκρανία.